Τον 117 δις στην πραγματικότητα απεικονίζει δύο προϋπολογισμούς. Ένα, την οικονομική απεικόνιση του κύκλου δανεισμού και αποπληρωμών μέσω νέου δανεισμού και δύο, την πρόβλεψη για τις δαπάνες λειτουργίες του κράτους, τις λεγόμενες πρωτογενείς δαπάνες. Πρόκειται για δύο ανισότιμα μεγέθη, όχι μόνο οικονομικά, αλλά κυρίως πολιτικά, μιας και ο κύκλος των πιστωτικών εσόδων και δαπανών εξυπηρέτησης δημόσιας πίστης του Υπουργείου Οικονομικών αναπαράγει το δημοσιονομικό εγκλωβισμό στην παγίδα του χρέους. Τα 63% ευρώ του τακτικού προϋπολογισμού καταπίνονται από τον κωδικό 0007 των γενικών κρατικών δαπανών του Υπουργείου Οικονομικών. Τα 54% ευρώ των εσόδων του τακτικού προϋπολογισμού καταγράφονται ως πιστωτικά έσοδα. Παρά τα δυσθεώρητα μεγέθη δανεισμού και πληρωμής στοχοχρεωλησίων, το δημόσιο χρέος παραμένει στα 320 δις. Στην ανακύκλωση χρέους, δανεισμού, στοχοχρεωλησίων, χρέους, παγιδεύεται τόσο το σκέλος των εσόδων, όσο και οι δαπάνες για την εργασία στον κρατικό τομέα, οι κοινωνικές δαπάνες. Το μη βιώσιμο χρέος οδηγεί στα ανανεούμενα μνημόνια στο διηνεκές του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής που επιβάλλουν τη βίαιη ανακατονομή εξουσίας και εισοδημάτων υπέρ του κεφαλαίου. Το μη βιώσιμο χρέος δημιουργεί τις έκτακτες πολιτικές συνθήκες για απαξίωση της εργασίας, την καταστροφή του παραγωγικού ιστού της χώρας, ώστε οποιαδήποτε ανάκαμψη των δικτών να μεταφράζεται σε ανάπτυξη με φθηνότερη εργασία, ισχυρότερη πολιτική χειραγώγηση και μεγαλύτερα κέρδη του κεφαλαίου. Πρόκειται για μια παγίδα που καταπίνει το μεγαλύτερο μέρος των κρατικών δαπανών με πολιτικό εχέγγυο την φορολογική αφέμαξη του εισοδήματος των εργαζομένων, την συντριβή του κοινωνικού κράτους, την συρρήκνωση μισθών και συντάξεων και διαγράφοντας βεβαίως τα κοινωνικά και εργασιακά δικαιώματα. Δεν μπορεί να δικαιολογηθεί αλλιώς η αιμονή σας σε ένα τέτοιο άδικο φορολογικό σύστημα που εξαντλεί και εξοντώνει τον κόσμο της εργασίας. Απαιτείται από όσους υπερψηφίσουν τον προϋπολογισμό να μας εξηγήσουν στο σκέλος των εσόδων πώς εγκρίνουν την αύξηση των φόρων στην περιουσία κατά 1,2 δις από ένα φορολογικό μέτρο που δεν υπάρχει, τον ενιαίο φόρο ακινήτων. Απαιτείται από όσους υπερψηφίσουν τον προϋπολογισμό να μας πείσουν με ποια λογική μέρος του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων θα λογίζεται ως φόρος νομικών προσώπων από το 2014, κατασκευάζοντας μια ψευδεπίγραφη αύξηση της φορολογικής εισφοράς των νομικών προσώπων. Απαιτείται μια επαρκής αντιμετώπιση της κριτικής μας για την αναποτελεσματικότητα των φορολογικών μέτρων, όπως δείχνει η αύξηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το δημόσιο. Εμείς επιμένουμε πως πρόκειται για αποτέλεσμα του άδικου φορολογικού συστήματος. Όσοι υπερψηφίσουν τον προϋπολογισμό εγκρίνουν τα τιμωρητικά και βάρβαρα μέτρα της κατάσχεσης καταθέσεων περιουσιακών στοιχείων όσων αδυνατούν να ανταποκριθούν πλέον στη φορολογική αφέμαξη. Από τους βουλευτές της αριστεράς
τόσο στη Διαρκή Επιτροπή όσο και στην Ολομέλεια έχουν κατατεθεί αναλυτικά στοιχεία για τη συνεχιζόμενη απορρίθμιση του κοινωνικού κράτους. Όσοι όμως υπερψηφίσουν τον προϋπολογισμό, οφείλουν να μας εξηγήσουν πώς θα υλοποιήσουν το κοινωνικό τους έργο τα νοσοκομεία με μικρότερη κρατική επιχορήγηση. Πρόκειται για το οικονομικό αποτύπωμα της πολιτικής, της αλλαγής χρήσης νοσοκομιακών μονάδων, της διαθεσιμότητας υγειονομικών, του ξαφνικού θανάτου του ΕΟΠΗ. Κάθε ευρώ λιγότερο στα νοσοκομεία σημαίνει λιγότερες κλίνες, εισοδηματική και εργασιακή εξουθένωση γιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού. Κάθε ευρώ λιγότερο στα νοσοκομεία σημαίνει συρρήκνωση και ακύρωση του καθολικού δικαιώματος στην περίθαλψη που δημιούργησε η σωτήρια πολιτική των μνημονίων, αυξάνοντας συνεχώς τον αριθμό των ανασφάλιστων πολιτών. Όσοι υπερψηφίσουν τον προϋπολογισμό, οφείλουν να εξηγήσουν πώς με μικρότερη κρατική επιχορήγηση, την ανοχή σας κύριε Πρόεδρε, θα εκπληρώσουν το κοινωνικό και μορφωτικό τους έργο τα σχολεία και τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Πώς μπορεί να γίνει μάθημα με λιγότερους δασκάλους, με λιγότερα βιβλία, σε παγωμένες αίθουσες, σε διδασκόμενους που οι οικογένειές τους συνθλίβονται και εργασιακά και κοινωνικά. Ειδικά σήμερα οφείλουν να μας εξηγήσουν πώς θα διασφαλιστεί όχι το φετινό χειμερινό εξάμηνο στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, αλλά και τα επόμενα ακαδημαϊκά έτη. Να μας πείσουν πως κάνουμε λάθος, πως προσφέρουμε κακές υπηρεσίες στην κοινωνία, όταν επιμένουμε πως πανεπιστήμια δεν είναι οι εξετάσεις, τα ντουβάρια και οι προγραφές εργαζομένων, αλλά οι άνθρωποι τους, το μάθημα, οι διαζώσεις ελεύθερη διατύπωση ερωτημάτων και απροϋπόθετη αναζήτηση απαντήσεων. Η δική μας αντίληψη για τον κρατικό προϋπολογισμό είναι εντελώς διαφορετική, τόσο στο σκέλος των εσόδων όσο και των εξόδων. Πιστεύουμε ότι ένα κοινωνικό, δίκαιο και αναδιανεμητικό φορολογικό σύστημα επιβάλλει κρατικές δαπάνες χρήσιμες και αποτελεσματικές για την κοινωνία. Γιατί η δική μας ιεράρχηση των προτεραιοτήτων είναι εκ διαμέτρου αντίθετη με τη δική σας. Για μας προέχει η κοινωνία, τα κοινωνικά αγαθά και τα δικαιώματα, η θεώρηση της εργασίας ως βασικό πλεονέκτημα. Ολοκληρώνω κύριε Πρόεδρε. Πιστεύουμε ότι οι κρατικές δομές χρειάζονται ένα δημοκρατικό μετασχηματισμό ώστε να καταστούν πραγματικά δημόσιες. Στη δική μας αντίληψη, ο κρατικός προϋπολογισμός κοιτάζει προς την κοινωνία, τις ανάγκες της, τις προσδοκίες της και όχι στα χαρτοφυλάκια της τραπεζικής κερδοφορίας και της πολιτικής υποτέλειας του χρέους. Ευχαριστώ πολύ.